Γεια σας, είμαι η Ειρήνη από το Πάξι και σήμερα έχω ένα καλοκαιρινό, πάρα πολύ νόστιμο και υγιεινό φαγητό. Πολύ εύκολο επίσης για όλους εσάς που θέλετε κάτι εύκολο να κάνετε, να το βάλετε στο φούρνο και να ξεγνιάσετε. Θα φτιάξω πέρκα στο φούρνο με λεμονάτες πατάτες. Ξεκινάω λοιπόν ευθύς αμέσως με τις πατάτες. Αφού τις έχω κόψει πρώτα σε ροδέλες, τις ρίχνω στο ταψί. Ρίχνω ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, φρεσκοτριμμένο, όσο θέλει ο καθένας, εγώ βάζω πιπεράκι, ρίγανη, τα ανακατεύω τις πατάτες μαζί με το λάδι και το αλατοπίπερο και τη ρίγανη, τα μπαχαρικά του. Ραντίζω με το λεμόνι, φρέσκο χυμό λεμονιού, αρκετό, η πατάτα το θέλει το λεμόνι της. Νερό, γιατί χωρίς νερό, στο νερό ψήνονται οι πατάτες. Λίγο ακόμα λαδάκι για να νοστιμήσουν. Και είναι έτοιμες για το φούρνο στους 220 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις. Ήρθε η ώρα να ετοιμάσω την πέρκα μου. Παίρνω φιλέτα σχετικά χοντρά, παχιά, ώστε να μην μου στεγνώσουν στο φούρνο. Θα ρίξω και σε αυτά αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και από τις δύο πλευρές. Λαδάκι, λίγο, δεν χρειάζεται πολύ. Και πάλι λεμόνι, αρκετό λεμόνι. Εντάξει, το υπόλοιπο θα το ρίξω μέσα στο ταψί. Πέρασαν 40 λεπτά, οι πατάτες μου έχουν μαλακώσει, είναι σχεδόν έτοιμες και τώρα πάνω στις πατάτες θα βάλω τα φιλέτα. Και το λαδολέμονο θα ρίξω. Θα προσθέσω το υπόλοιπο λεμόνι. Ελαιόλαδα ξανά. Συμπληρώνω λίγο νερό και το βάζω πίσω στο φούρνο, αυτή τη φορά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλώνω τη θερμοκρασία. Ψήθηκε, είναι έτοιμο. 10 λεπτά πριν το βγάλω από το φούρνο, το έβαλα στον αέρα για να πάρει χρώμα, να ροδίσει και το ψάρι και οι πατάτες. Και ήρθε η ώρα και η στιγμή, η πιο ωραία ώρα, να δοκιμάσω τι έκανα. Θα το πάρω μαζί με τις πατατούλες από κάτω του. Και πατατούλα. Ένα πάρα πολύ ελαφρύ πιάτο, πολύ νόστιμο, πολύ μεσογειακό και καλοκαιρινό. Ένα ψάρι που όλοι τα αγαπάνε ακριβώς λόγω του ότι δεν έχει κόκαλα, έχει αυτό το μεγάλο προτέρημα. Φτιάξτε το κι εσείς, φτιάχνετε πάρα πολύ εύκολο. Όπως είδατε, το φτιάχνουμε 2-3 υλικά θέλει και το βάζουμε στο φούρνο. Η συνταγή, αν και περιέχει πάρα πολύ λίγα υλικά, πάντα αναλυτικά είναι γραμμένη στο pax.gr και κάτω από το βίντεο στο κουτί πληροφοριών υπάρχει το link. Να πάτε κατευθείαν. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like κάτω από αυτό και αν δεν έχετε γραφτεί, να γραφτείτε στο κανάλι για να μην χάνετε καμία νέα συνταγή του Πάξι. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, εγώ σας χαιρετώ. Γεια σας!